Καλησπέρα. Καλώς το. Ελπίζω σας αρέσει. Τι ωραίο, ελπίζω. Νίκο το πουλάκι, Bollywood. Bollywood. Ναι, ναι. Μπράβο. Ελπίζω σας αρέσει. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ελπίζουμε, γιατί δεν έχουμε φάει τίποτα. Ζωμερό, ωραίο. Ριζάκι κρατάει λίγο. Κρατάει λίγο, αλλά είναι λίγο αλτέντε. Αλτέντε, αλλά... Κρατάει λίγο, αλλά... Εμπιστεύτηκα τον Νικόλα. Αλλά το πλάκι ωραίο. Είναι ωραίο, μαλακούλι. Και η κρέμα ωραία. Αυτό το μυρίζει είναι ντρο. Ήθελε, είναι πάρα πολύ σκληρό. Αγάπη. Ξέρεις τι, το κοτόπουλο, το κοτόπουλο είναι βάλει το νοσοκομείο. Βάλει και ένα ποτάκι. Το κοτόπουλο είναι το νοσοκομείο, το ρύζι είναι και τον τάφο. Τα κάσιους θα σπάνε. Τα κάσιους είναι ολόκληρα, γιατί. Ναι, όχι, όχι. Αρχικά είναι νερό. Άλλο θα τα πει ο φίλος μου ο Έκτορας, πιστεύω καλύτερα. Νομίζω... Θα γυρίσει ανάποδα, θα τρέχουν τα νερά. Νομίζω ότι το έχουμε. Νομίζω ότι το δικό μας πιάτο θα κερδίσει. Για να δούμε λοιπόν τι θα πει για το πιάτο αυτό ο Έκτορας Μποτρίνι. Κοτόπουλο Bollywood. Ωραία. Θα ξεκινήσω από το ρύζι, που είμαι σίγουρος ότι είναι ομό, αλατισμένο σωστά, αλλά δεν έχει καμία γεύση γιατί η σάλτσα ήταν πάρα πολύ νερουλή, δεν την άφησα να δέσει και έχει εξαφανιστεί τελείως από κάτω. Τώρα, το μόνο που σώζει το πιάτο είναι το κοτόπουλο. Το ρύζι είναι πραγματικά πάρα πολύ κακό. Το κοτόπουλο είναι ψημένο, θα πρέπει να είναι σοταρισμένο λίγο πιο πολύ. Το μεγάλο λάθος αυτό το πιάτο είναι ότι έριξαν όλη τη σως, όλη την κρέμα μέσα στο κοτόπουλο και δεν το άφησαν να δέσει. Το έβγαλαν όπως ήταν και το έριξαν από πάνω. Η σάλτσα θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον άλλα 5 λεπτά, είχαν το χρόνο, για να δέσει και να αγκαλιάσει το κοτόπουλο, να γίνει πιο πηχτή και πιο ζουμερή. Και στο τέλος να ρίξουν τον κόλιανδρο. Το μόνο θετικό σε αυτό το πιάτο είναι ότι το κοτόπουλο είναι καλαψημένο, έχει γεύση από κάρι και είναι αλατισμένο σωστά. Από εκεί και πέρα, όλο το άλλο πιάτο έχει γίνει λάθος. Όπως και να έχει, ξέρω ποιος μπορεί να πει: η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου. Εσείς.